Βρισκόμαστε στην έδρα μιας από τις καλύτερες, τις πιο οργανωμένες και πιο σύγχρονες ελληνικές εταιρείες. Είναι η Μέγας Γύρος. Παράγει το εθνικό μας προϊόν, το γύρο και το σουβλάκι. Αυτή την ώρα κάνει θαύματα. Εξάγει σε όλο τον κόσμο. Ενώ έχει στην Αθήνα μόνο 1000 σημεία που διοχετεύει καθημερινά τα προϊόντα της. Κύριε Ρούστα, πώς καταφέρατε και κάνατε αυτό το ελληνικό θαύμα μέσα στα χρόνια της κρίσης? Ήταν μια ιδέα που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα όραμα που το υπηρέτησα σωστά τα τελευταία 15 χρόνια και από την πεποίθηση και την δυναμική που είχαν οι συνεργάτες μου και με ακολούθησαν σε αυτό το όραμα που είχα για να κάνουμε τον ελληνικό γύρο παγκόσμιο προϊόν. Κάνατε έρευνα ή από ένστικτο οδηγηθήκατε στο συμπέρασμα ότι το δικό μας εθνικό φαγητό, που είναι ο γύρος, αρέσει σε όλο τον πλανήτη? Και από ένστικτο ότι το προϊόν αυτό θα έχει παγκόσμια επίκυση και από μια έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στην Αμερικάνικη Ήπειρο πριν να κάνουμε το εργοστάσιο που κάναμε τα τελευταία χρόνια στο New Jersey των ΗΠΑ. Είναι το μοναδικό προϊόν στον κόσμο που ψήνεται κατακόρυφα, άρα προσελκύει το καταναλωτή να έρθει να το καταναλώσει. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, με την ίδια πίστη και πεποίθηση, θα καταφέρουμε να το κάνουμε το προϊόν παγκόσμιο. Θέλω να πω σε αυτούς που μας βλέπουν, πώς ένιωσα όταν μπήκα σε αυτό το χώρο. Είναι ένας χώρος με προδιαγραφές, να πω ευρωπαϊκές είναι λίγο, με υπερσύγχρονες προδιαγραφές. Όταν μπήκα μέσα, ενώ γίνεται μια τεράστια παραγωγή καθημερινή, ενώ δοκιμάζετε δίπλα από τα γραφεία σας με ψίστες στα νέα προϊόντα, είναι τέτοια η τάξη και η καθαριότητα και δεν ένιωσα καμία μυρωδιά. Αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο και είναι ελληνικό. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό έξω από τα σύνορά μας, ότι στην Ελλάδα μπορούμε, εάν μαζευτούμε ομάδες οργανωμένων ανθρώπων, να κάνουμε θαύματα όπως τα κάνουν και οι ξένοι και καλύτερα. Πώς το καταφέρατε εσείς? Το προϊόν έχει τη δυναμική του, αλλά έχει και τις αδυναμίες του. Η αδυναμία του προϊόντος είναι ότι ενώ παράγονται χιλιάδες τόνοι σε αυτό το εργοστάσιο, έπρεπε να καταφέρουμε το εργοστάσιο να διατηρηθεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο υγιεινής. Επί 6 ώρες, κάθε μέρα, το εργοστάσιο πλένεται και απολυμμένεται και παραδίδεται όπως την πρώτη μέρα ίδρυσης του εργοστασίου. Αυτό το πράγμα το κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι και νομίζω επειδή συτίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους, αν βάλω και τους Ευρωπαίους καταναλωτές, πρέπει να προσέξουμε γιατί το τρόφιμο αυτό πρέπει να είναι υγιεινό, υγιές και να έχει τις προδιαγραφές που χρειάζεται. Αυτό δεν αναβγάζει το κόστος παραγωγής πολύ? Βεβαίως. Το αυξάνει τρομερά. Πόσους εργαζόμενους έχετε? Στην Ελλάδα έχω 180 εργαζόμενους. Και σε πόσα σημεία δίνεται στην Αθήνα, να ξεκινήσουμε από την Αθήνα? Στην Αθήνα έχω 1500 καταστήματα. 1500 καταστήματα. Σε όλη την Ελλάδα? Πάνω από 2.500 καταστήματα. Να φανταστείτε ότι παραδίδω εμπορεύματα μέχρι τον Εύρο. Και η εταιρεία μου υφίσταται μόνο 10 χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Παρεπιπτόντως, εγώ ασχολούμαι με το αντικείμενο τουλάχιστον 20 χρόνια από την εποχή που τελείωσε το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο εξωτερικό τώρα. Στην Αμερική, πώς σας ήρθε η ιδέα να πάτε απευθείας στην Αμερική? Δεν πήγατε πρώτα στην Ιταλία, στην Γαλλία που είναι πιο κοντά? Πουλούσαμε και στο εξωτερικό. Κάναμε εξαγωγές και στην Ιταλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Η ιδέα ήταν του συνεταίρου μου, του κυρίου Νίκα, όταν έκανε κάποια καταστήματα πολύ μεγάλου εύρους και βεληνικούς στο Μανχάταν και χρειάστηκε να εφοδιαστούν αυτά με το προϊόν που ήταν ελληνικό. Το προϊόν αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να εξαχθεί από την Ελλάδα γιατί ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων δεν επέτρεπε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Και έτσι η Ελλάδα δεν μπορούσε να εξάγει το προϊόν αυτό στις ΗΠΑ. Με αποτέλεσμα να καθίσουμε να σκεφτούμε ότι έπρεπε να το παράξουμε στην Αμερική. Μας βοήθησε πολύ η Αμερικάνικη κυβέρνηση και η Αμερικάνικη πολιτεία του New Jersey που απευθυνθήκαμε και μέσα σε 2 χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα υπερπολιτελές και σύγχρονο εργοστάσιο στο New Jersey, το οποίο σήμερα αποστολεί 50 ανθρώπους. Άρεσε στους Αμερικανούς ο γύρος πολύ, Ξετρελαίνονται. Ξετρελαίνονται μέχρι και ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Τζουλιάνι, έχει στηθεί στην ουρά στα καταστήματα που έχουμε στο Μανχάταν, περιμένοντας να φάει αυτό το καινοτόμο ελληνικό προϊόν. Για τους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους Βρετανούς δεν ρωτώ, γιατί τους βλέπουμε το καλοκαίρι που στείνονται στην ουρά σε όλα τα νησιά μας για να πάρουν γύρω.
Άρα σε αυτές τις χώρες εσείς εξάγετε απευθείας από την Αθήνα? Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, περίπου 12 τον αριθμό, εξάγουμε από την Αθήνα. Σε όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης, εξάγουμε από το εργοστάσιο της Αμερικής και σήμερα πουλάμε με την ίδια επιτυχία τόσο στον Παναμά, όσο στο Μεξικό και στο Καναδά, όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γιατί από την Αμερική? Γιατί τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα κατά χαλάλ και οι μουσουλμάνοι θέλουν τα προϊόντα αυτά να έχουν τη σφραγίδα του χαλάλ. Ο επόμενος στόχος είναι που να φτιάξουμε εργοστάσιο τώρα? Ίσως σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης πάνω σε αυτό το προϊόν. Γιγαντωθήκατε στα χρόνια της κρίσης. Πόσο σας δυσκόλεψε το ελληνικό κράτος με τη φορολογία που ξέρουμε την υπέροχη, με την γραφειοκρατία που ξέρουμε που πάντα δυσκολεύει τους επιχειρηματίες, πώς θα ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια? Γιατί ακούμε άλλους να λένε, ξεκίνησα, αλλά βρήκα εμπόδιο και σταμάτησα. Δεν μπορώ με αυτή τη φορολογία, δεν μπορώ με αυτή τη γραφειοκρατία. Πώς θα ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια? Νομίζω το μυστικό είναι ότι δεν έκανα ποτέ δουλειά με το κράτος. Δεν ήμουν δεν παρέδιδα στο κράτος. Σε καμία υπηρεσία κρατική δεν έδινα τα προϊόντα. Το άλλο είναι ότι είπα ότι αυτή είναι η πατρίδα μου, αυτά είναι τα δεδομένα. Με δυσκόλεψαν στην αρχή στο να επιχειρήσω, αλλά κοίταξα νομίζω το μέλλον και είπα ότι θα εξάγω τα προϊόντα μου ως επιτοπλίστων στην Ευρώπη, αυτό ήταν το όνειρό μου τότε, ώστε να μην έχω την ελληνική πραγματικότητα μπροστά. Τα capital controls σας έβαλαν το πρώτο διάστημα σε μεγάλες δυσκολίες. Ευτυχώς όμως είχαμε την παραγωγική μονάδα στις ΗΠΑ που από την Αμερική στέλναμε τα, πληρώναμε τα εμπορεύματά μας στην Ευρώπη. Πόσους τόνους παράγετε την ημέρα σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε? Σήμερα παράγω περίπου 37 με 38 τόνους την ημέρα, από τα οποία 22 τόνους είναι η γύρη, δηλαδή παράγω την ημέρα 22 τόνους έτοιμο στημένο γύρο, 8 τόνους καλαμάκια, σουβλάκια εγώ τα λέω όπως είναι για την Ευρωελλαδίτες, άρα περίπου 400.000 καλαμάκια την ημέρα και περίπου 7 τόνους κρεατοσκευάσματα την ημέρα, που συμπεριλαμβάνονται τα μπιφτέκια, τα μπέργκερ και τα κεμπάπ και τα σχετικά. Επειδή τελευταία έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε με καθυστέρηση οι Έλληνες, με τους κανόνες υγιεινής στο κρέας, πείτε μου κάτι, είναι πιο ασφαλές να παίρνει κανείς ένα σουβλάκι, όπως το λέτε, γύρω από μια οργανωμένη μονάδα παραγωγής? Είναι πιο ασφαλές από να το φτιάχνω μόνος μου στη γειτονιά να ανοίξω ένα σουβλατζίδικο? Δεν συγκρίνεται. Γιατί? Γιατί θα το φτιάξω μόνος μου. Θα καθίσω, θα φτιάξω 30 καλαμάρια, θα φτιάξω ένα γύρο με το κέρι μου ημέρα, το βράδυ θα το πουλήσω. Το προϊόν είναι ασφαλές μόνο όταν παράγεται σε σωστούς χώρους. Το μυστικό του καλού γύρου είναι κατά 60% η πρώτη ύλη και το υπόλοιπο 35% μέχρι να φτάσει να γίνει τελικό προϊόν είναι ο σωστός χώρος υγιεινής παραγωγής των προϊόντων. Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται με εκθετικό βαθμό ανάπτυξης στα καταστήματα όπου στους ίδιους χώρους φιλοξενούν οπροκυπευτικά, χρησιμοποιούν σαλάτες και με το ίδιο μαχαίρι κόβουν και τις σαλάτες τους και το κρέας. Αυτό είναι πράγμα ανεπίθετο. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα με το Πανεπιστήμιο, το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο και με τους τεχνολόγους τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάναμε ένα συνέδριο μετά από μια μελέτη που διήρκησε ένα χρόνο μελετώντας τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο στον οπό όσο στο καταψυγμένο γύρο και βρήκαμε ότι ο νοπός ο γύρος πραγματικά είναι λίαν επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Το ότι δεν παθαίνει κάποιος κάτι είναι γιατί οι Έλληνες ξέρουν να ψιλοκόβουν το γύρο τον οπό. Εάν όμως κάποιος την πολλή δουλειά το κόψει αντί 4 χιλιοστά το κάνει 8 χιλιοστά, τότε το προϊόν είναι γεμάτο μικρόβια που μεταφέρονται εύκολα στον άνθρωπο. Από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι καλύτερα να έχω στο ψυγείο μου στο σπίτι κατεψυγμένο κρέας παρά να έχω νοπό. Να το παίρνω, να βάζω το μισό, να το ξαναξεπαγώνω. Είναι καλύτερα να πάρω από την αρχή κατεψυγμένο, αν δεν μπορώ να κατανοήσω τον νοπό την ίδια μέρα, έτσι είναι? Φιλική μου συμβουλή ήταν να μην αγοράζει ο κόσμος τον νοπό κρέας, αυτό που δεν μπορεί να το καταναλώσει τις επόμενες 2 μέρες. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ καλύτερο αν το προϊόν που θέλετε να καταναλώσετε, βλέπουμε κιμά για να μαγειρέψουν κάτι οι νοικοκυρές, οι μανάδες μας, οι σύζυγοι, θα ήταν πολύ καλύτερο να πάρουν την ποσότητα που ακριβώς χρειάζονται, το υπόλοιπο να το πάρουν μετά τις επόμενες μέρες. Αν πάρουν περισσότερο θα ήταν
κακό για την υγεία τους να το καταψύξουν σε οικιακούς καταψύκτες, αυτό απαγορεύεται για μένα αυστηρά, και να μην βρίσκεται στον ίδιο χώρο του ψυγείου, στη συντήρηση, χοιρινό με κοτόπουλο ή βοδινό κρέας. Είναι, θα έλεγα ότι είναι ίσως κάτι που θα έπρεπε να προσέξει ο τελευταίος Έλληνας καταναλωτής. Είναι πολύ σπουδαίο γιατί μας ανατρέπεται τις συνήθειες. Πρέπει να λέγονται κάποια στιγμή και οι αλήθειες. Πείτε μου κάτι, μαγειρεμένο μπορούμε να το βάζουμε στην κατάψυξη? Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Μαγειρεμένο, κανένα πρόβλημα. Αν προτιμά λοιπόν να το μαγειρεύσω όλο και το βάλω στην κατάψυξη, είναι καλύτερα από να το βάλω. 10 φορές καλύτερα. 10 φορές καλύτερα. Όπως δεν είναι καλό να παίρνετε 2 κιλά κιμά και να μαγειρεύετε το 1 κιλό και το άλλο να μπαίνει στην κατάψυξη. Και μετά από 2 μήνες ή 1 μήνα να φτάσει στο σημείο να ξαναβγάλετε το προϊόν αυτό, το οποίο δεν έχει παγώσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Υγιεινής και να αποψύχεται ώστε το προϊόν να έχει διαφορετική συμπεριφορά μετά την απόψυξη. Πείτε μου να το καταλάβω καλά, τι διαφορά έχει να καταψύξω εγώ στο ψυγείο μου, στο σπίτι, το κρέας που αγοράζω από το χασάπι, από το να γίνει κατάψυξη επαγγελματική σε μια εταιρεία όπως τη δική σας? Λοιπόν, όταν αγοράζει κάποιος το κρέας από το χασάπι και προσπαθεί να το καταψύξει στην οικιακή του κατάψυξη, δεν έχει τέτοια δύναμη το οικιακό ψυγείο να καταψύξει το προϊόν αυτό στις 10, στις 8, στις 6 ώρες που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα, αρχίζει και καταψύχεται το προϊόν από το εξωτερικό του περιβάλλον, το περίβλημά του. Θεωρήστε όμως ότι όταν καταψύχεται το προϊόν από έξω προς τα μέσα, ο πάγος είναι το καλύτερο μονωτικό. Δεν προχωράει η ψήξη με την ίδια ένταση που προχωράει στην αρχή. Να σκεφτείτε ότι οι λάπονες κάνουν σπίτια από πάγο γιατί θεωρούνται εντελώς μονωτικά. Είναι μονωτικό στοιχείο ο πάγος. Άρα την τρίτη, την τέταρτη, ίσως και την πέμπτη μέρα καταψύχεται σωστά το προϊόν στο κέντρο, στον πυρήνα του. Τότε το αποτέλεσμα όμως είναι πολύ διαφορετικό, γιατί το αρχικό του περίβλημα θα έχει καταψυχθεί την πρώτη μέρα, τις πρώτες ώρες, τα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ το κέντρο του θα έχει καταψυχθεί μετά τις 5 μέρες. Είναι πολύ διαφορετικό. Σε ένα επαγγελματικό χώρο, σε ένα ψυγείο που χρησιμοποιούμε και λέγεται φούρνος κατάψυξη, η ταχύτητα του αέρα είναι 250 μέτρα το δευτερόλεπτο, άρα πολύ εύκολα ένα προϊόν που μπορεί να έχει και διάμετρο μέχρι και ένα μέτρο, όπως οι μεγάλοι γύροι, καταψύχονται σε 12 ώρες με την θερμοκρασία στο περίβλημα να είναι στους μείον 40 και στο κέντρο του προϊόντος να είναι στους μείον 20. Πείτε μου κάτι, τα εισάγετε τα κρέατα? Όλα. Δεν βγάζει η Ελλάδα κρέατα? Μόνο για κάποιους πολύ εκλεκτούς και λίγους, θα έλεγα. Το ελληνικό κρέας είναι πάρα πολύ καλό κρέας, όμως δεν έχει τέτοιες ποσότητες ώστε μπορεί να εφοδιάσει η Ελλάδα, να εφοδιάσει σύγχρονα και μεγάλα εργοστάσια που χρειάζονται. Αρκεί να σας πω χαρακτηριστικά ότι κανένα, ούτε ένα κιλό παραγόμενου ελληνικού γύρου δεν παράγεται από ελληνικά κρέατα. Άρα η Ελλάδα αντέχει όχι μόνο μία, πολύ περισσότερες μονάδες στο πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν το κάνουμε? Νομίζω ότι είναι δομημένη λάθος η ελληνική κοινωνία. Δεν πρόσεξε ποτέ το πρωτογενή της τομέα. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίοι με το παραμικρό ξεσηκώνονται γιατί αν υπάρχουν μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην περιοχή τους. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος μοντέλο το οποίο τόσα χρόνια δεν επενεύει κάποιος από κυβερνητικός παράγων ή δεν υπήρχε βούληση κυβερνητική να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Να φανταστείτε, με συγχωρείτε, να φανταστείτε ότι η Δανία είναι 5 φορές μικρότερη σε έκταση από την Ελλάδα και σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα χοιρινού κρέατος στον κόσμο. Το εργοστάσιο όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες εφοδιάζεται από δανέζικα κρέατα. Άρα, μια που μιλάμε για ανάπτυξη στην Ελλάδα και διαρκώς τίθεται το ερώτημα να κάνουμε ανάπτυξη, αλλά τι να κάνουμε? Ήδη μου λέτε λοιπόν ότι μπορεί να αντέξει και χρειάζεται οργανωμένες μεγάλες ομάδες παραγωγής κρέατος. Ασφαλώς. Μόνο στο κοτόπουλο είμαστε κατά έναν τρόπο κοντά στην επάρκεια. Κοντά στην επάρκεια, περίπου στο 80-90%, αλλά και το κοτόπουλο και η παραγωγή του κοτόπουλου έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά από λάθος χειρισμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων των παρελθόντων ετών με τις χρηματοδοτήσεις προς τους λάθος ανθρώπους, προς τις λάθος συνεταιριστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται σε δυσκολία οικονομική, τεράστια οικονομική δυσκολία η παραγωγή του κοτόπουλου. Εάν είχατε απέναντί σας έναν υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τι θα ζητούσατε τώρα από την ελληνική κυβέρνηση? Έχετε κάτι να ζητήσετε? Να προσέξουν το πρωτογενή τομέα,
και να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Να μην παρεμβαίνουν, ε. Για κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί με το επιχειρήν στη χώρα, τι θα τον συμβουλεύατε? Να πιστέψει στο όνειρο και να σταματήσει να λέει ότι όλα, για όλα αυτά είναι οι παλαιότεροι, για όλα αυτά είναι. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε εμείς κάτι για την πατρίδα μας και να μην κοιτάξουμε να λέμε τι κάνουν οι άλλοι για μας. Και μια που μου είπατε τη λέξη όνειρο, το δικό σας όνειρο για την επέκταση της εταιρείας ποιο είναι? Το όνειρό μου είναι να φτιάξω το γύρο και να τον καθιερώσω σαν παγκόσμιο προϊόν, να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το προϊόν αυτό να είναι ασφαλές σε παγκόσμιο επίπεδο και κάποια στιγμή να χαρώ να το δοκιμάζουν τόσο οι κάτοικοι της Αυστραλίας, όσο οι κάτοικοι της Νότιας Αμερικής, οι κάτοικοι της Βορείου Αμερικής και ακόμα και οι Ασιάτες. Να φανταστείτε ότι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές χοιρινού κρέατος στον κόσμο σήμερα είναι η Ιαπωνία και η Κίνα. Άρα θα ήταν ευχής έργων κάποια στιγμή ο ελληνικός γύρος να υπήρξε αυτές τις χώρες. Σας εύχομαι να το πετύχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για την επιχείρηση, για τους εργαζομένους, αλλά και για την εθνική οικονομία, γιατί το χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.